Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 19. Και γένε τότε τέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, μετήρεν από της Γαλιλαίας και ήλθεν στα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Και οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς εκεί. Και προσήλθον αυτό οι Φαρισαίοι πειράζοντες αυτόν και λέγοντες αυτό. Ή έξεστην ανθρώπου απολύσει την γυναίκα αυτού, κατά πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ούκαν έγνοτε ότι ο ποιήσας απ' αρχής, άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς, και είπεν, ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και κολληθήσετε τη γυναική αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν, ώστε ουκέτι εις οι δύο, αλλά σάρξ μία. Ο ούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Λέγουσιν αυτό, τι ούν μωσείς εν ετήλα το δούνε βιβλίων αποστασίου και απολύσει αυτήν, λέγει αυτής. Ότι Μωσής προς την σκληροκαρδίαν ημών επέτρεψεν ημίν απολύσει τας γυναίκας ημών. Απαρχής δε, ου γέγονεν ούτω. Λέγω δε ημίν, ότι όσαν απολύσει την γυναίκαν αυτού μη επί πορνεία και γαμίσει άλλην, μιχάτε. Και ο απολελειμένην γαμίσας μιχάτε. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού. Η ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός, ου συμφέρει γαμίσε. Ο δε είπεν αυτής, ου πάντες χωρούσι των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε. Η σίγαρ ευνούχη ήτιν εσ εκκυλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, και η σύν ευνούχη ήτιν εσ ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, και η σύν ευνούχη ήτιν εσ ευνούχησαν εαυτούς δια την βασιλείαν των ουρανών, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτω. Τότε προσυνέχθη αυτό παιδεία είναι επιθή αυτής τας χείρας και προσεύξητε. Οι δε μαθητέ επετίμησαν αυτής. Ο δε Ιησούς είπεν, άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά έλθειν πρός με. Τον γαρτιούτον εστίν η βασιλεία των ουρανών. Και επιθύς τας χείρας αυτής, επορεύθη εκείθεν. Και ιδού εις προσελθόν είπεν αυτό, διδάσκαλε αγαθέ. Τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον. Ο δε είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδής αγαθός ή μη εις ο Θεός. Ή δε θέλεις εις ελθύνη στην ζωήν, τήρησον τα συντολάς. Λέγει αυτό, ποιας. Ο δε Ιησούς είπε, το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα και την μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Λέγει αυτό ο νεανίσκος, πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Τι έτι υστερώ. Έφη αυτό ο Ιησούς, η θέλης τέλειος είναι, είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό, και δεύρω ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων απήλθε λυπούμενους, ειν γαρέχων κτήματα πολλά. Ο δε Ιησούς είπε τις μαθητές αυτού, αμήν λέγω ημίν, ότι δυσκόλος πλούσιος εισελεύσεται στην βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν δε λέγω ημίν, ευκοπότερον εστί κάμιλον διατρυπήματος ραφίδος διελθύν, ή πλούσιον εις την βασιλείαν του Θεού εισελθύν. Ακούσαντες δε οι μαθητέ αυτού εξεπλήσουν το σφόδρα λέγοντες, τι σάρα δύναται σωθήνε. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπεν αυτής, παρά ανθρώπης του το αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικολουθήσαμεν σοι, τι αράεστε ημίν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσαστε και ημείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάσος αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα, ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίοντα λείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δέσονται πρώτοι έσχατοι και έσχαντοι πρώτοι.